Για τον αγωγό φυσικού αερίου που θα περάσει από την Αργολίδα, μας μιλάει και ο Χρήστος Γραμματικόπουλος, ο οποίος τονίζει ότι ο αρμόδιος φορέας να δεσμευτεί από τώρα ότι θα συνδεθεί με δευτερεύοντα αγωγό η Αργολίδα. Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε, συζητήθηκε η διέλευση του κεντρικού αγωγού του φυσικού αερίου. Γενικώς έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή και με το Άργος, με τα γνωστά θέματα τα οποία και εκεί ανέκυψαν. Και αξίζει να πούμε ορισμένα πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος πού ακριβώς πάει όλη αυτή η ιστορία. Διότι είναι καλό να μιλάμε και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία μερικοί τα περνάνε, αν θέλετε, στα ψηλά γράμματα, είναι αυτά τα οποία σε οδηγούν και στις σωστές πολιτικές αποφάσεις. Εντάξει, το φυσικό αέριο όλοι γνωρίζουμε ότι είναι φιλικό στο περιβάλλον, είναι ένα οικολογικό καύσιμο και ότι οπωσδήποτε από αυτό απορρέουν μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές διευκολύνσεις και γι' αυτό όλες οι περιοχές θέλουν το φυσικό αέριο πλέον. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι το φυσικό αέριο, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερα από το πετρελαίο. Το πετρέλαιο λένε ότι τα υπάρχοντα κοιτάσματα επαρκούν για 50 χρόνια. Αντιθέτως, για το φυσικό αέριο μιλούν για 200 χρόνια. Να πούμε τώρα μερικά χαρακτηριστικά ως προς τη διαδικασία για να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή, για τον αγωγό τον οποίο συζητάμε, είναι ο κεντρικός αγωγός. Ο αγωγός δηλαδή από Κόρινθο σε Μεγαλόπολη, ο οποίος περνάει κοντά και από το Άργος και για τον οποίο γίνεται όλη η συζήτηση, είναι ο κεντρικός αγωγός, ένας αγωγός ο οποίος λειτουργεί υποπίεση 50 bar. 50 bar. Είναι ο ισχυρός, ο κεντρικός αγωγός. Εν συνεχεία, πάνω σε αυτόν τον κεντρικό αγωγό κρεμιούνται, συνδέονται οι δευτερεύοντες αγωγοί, οι οποίοι έχουν πίεση περίπου 19 bar. Χαλίβδινες σωλήνες των 19 bar. Και αυτοί οι αγωγοί, οι δευτερεύοντες, είναι που οδηγούν το αέριο στους νομούς. Και υπάρχει μετά και το τριτεύον δίκτυο, το οποίο είναι πίεση 4 bar περίπου, είναι πλαστικοί σωλήνες και διοχετεύουν το αέριο μέσα στις πόλεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτό το οποίο είναι το μείζον, είναι ο δευτερεύον, να πετύχουμε δηλαδή κάποιες δεσμεύσεις εκ μέρους του Υπουργείου, ότι θα κρεμαστεί, θα συνδεθεί ο δευτερεύον αγωγός για τον νομό. Γιατί το λέω αυτό? Όταν είναι να συσταθεί η εταιρεία διανομής αερίου, καταρχάς αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις εταιρείες διανομής αερίου. Μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλία. Αυτές οι εταιρείες έχουν σύνθεση και ιδιωτική και δημόσια. Είναι δηλαδή και η ΔΕΠΑ, η δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου, αλλά είναι και ο ιδιώτης ο οποίος έχει και το management, έχει τη διοίκηση, βάζει τα λεφτά του. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν κοιτάνε και ιδιαίτερα οι ιδιώτες κοιτούν τις καταναλώσεις. Δεν τους απασχολεί αν ο κεντρικός αγωγός θα είναι 5 χιλιόμετρα πιο κάτω ή 5 χιλιόμετρα πιο πάνω. Τους απασχολούν πού θα στρίψουν μετά τους δευτερεύοντες αγωγούς. Και για να είμαστε και ρεαλιστές, εδώ στην Αργολίδα είναι πολύ λογικό ότι αν δεν το προσέξουμε αυτό το θέμα, θα στρίψουν σε μια μεγάλη πόλη. Δηλαδή στην Πάτρα, για παράδειγμα, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καταναλώσεις. Επομένως, και με δεδομένο το στοιχείο ότι η δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου προχωράει σε ιδιωτικοποίηση, το διαβάζουμε και το ακούμε, καταλαβαίνουμε πόσο πιο πολύ θα δυσκολέψουν τα πράγματα αν μετά από μερικά χρόνια η εταιρεία διανομής αερίου είναι μια καθαρά ιδιωτική εταιρεία, δεν θα λάβει υπόψη της τίποτα, θα κοιτάξουν καθαρά το κέρδος. Έτσι κάνει, έτσι κάνουν οι επιχειρηματίες και εδώ που τα λέμε λογικό είναι. Άρα λοιπόν εμείς στην παρούσα φάση, ναι μεν πρέπει να επιμείνουμε και εμείς σαν άφπλιο να τηρηθεί η αρχική χάραξη. Σωστή αυτή η κατεύθυνση και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τηρηθεί η αρχική χάραξη και αυτή είναι και η απόφαση που πήραμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι είναι λίγο αστείο να αλλάζει ο αγωγός λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, ανάλογα με το ποια συμφέροντα κάθε φορά χτυπάει, έτσι. Δηλαδή πρέπει να ακολουθηθεί η αρχική χάραξη, αυτή που είχε τον αγωγό λίγο πιο κάτω από το Άργος. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να απασχολήσει σοβαρά και το Άργος και τον άφπλιο, που είμαστε δύο πόλεις που συνεργαζόμαστε, έτσι. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε το Άργος και το Ναύπλιο, πρέπει να το βλέπουμε μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Αυτό το οποίο πρέπει να πιέσουμε είναι να υπάρξει μια δέσμευση και μάλιστα νομικά κατοχυρωμένη από την υπάρχουσα πολιτική, από τους υπάρχοντες πολιτικούς προϊσταμένους στα διάφορα υπουργεία, και μιλάμε για το Υπουργείο Ενέργειας κυρίως, ότι η εταιρεία διανομής αερίου, όταν θα συσταθεί, θα έχει αναλάβει την υποχρέωση να στήσει τον δευτερεύοντα αγωγό, τον αγωγό δηλαδή των 19 bar, μέσα στην Αργολίδα. Άμα δεν στηθεί αυτός ο αγωγός, αν αυτό δηλαδή δεν το έχουμε πετύχει, να το έχουμε δεσμεύσει από τώρα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα καθόμαστε και θα τσακωνόμαστε για τον κεντρικό αγωγό, αν είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, και ουσιαστικά θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Επομένως,
Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική απόφαση. Γι' αυτό σας λέω ότι τα τεχνικά δεδομένα έχουν σημασία για να πάρεις μια σωστή πολιτική απόφαση. Πρέπει να στοχεύσουμε προς την κατεύθυνση που σας εξήγησα. Ο δευτερεύων αγωγός να υπάρξει δέσμευση ότι θα γίνει από τώρα.